4/1/2017 είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στην καλύβα, στην Ινδιάνικη καλύβα μιας πολύ μεγάλης δυνατής μορφής που με φως και τόλμη και δύναμη όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκε στη ζωή. Βρίσκομαι στο Λατοχώρι, στο Ινδιάνικο χωριό, μαζί με έναν άνθρωπο που γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια όταν ήμουν μικρό παιδί, τον Τζόνι τον Ινδιάνο. Και με την ευκαιρία της αλλαγής χρονιάς και την παρουσία μου που ήρθα να τον δω και να συνομιλήσουμε, γιατί πάντα έπαιρνα ιδέες και συμβουλές από έναν άνθρωπο της πίστης του Θεού, τον φτερωτό, τον Τζόνι, τον Ινδιάνο που τον ξέρουμε όλοι. Τιμή μου μεγάλη που με δέχτηκε στην καλύβα του και σήμερα θέλω να σας πει δύο κουβέντες στα 64 του χρόνια ο Τζόνις ο Ινδιάνος, ο πνευματικός πατέρας μου. Με συγκίνησες τώρα. Πατέρα. Είναι πολύ απλά. Αυτή η ζωή είναι πολύ όμορφη. Είναι δύσκολη. Έχει τα καλά, έχει τα κακά. Αλλά η πίστη πάντα στον άνθρωπο δεν πρέπει να πάει ποτέ. Γύρισα όλο τον κόσμο εδώ, εκεί, παντού και τους 5 πύρους. Και το όνειρό μου ήταν να κάνω αυτό το χωριό, το Ινδιάνικο χωριό. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί είχα βάλει στόχο στη ζωή μου. Και όπως βάζει καθένας το στόχο του στη ζωή του και πετυχαίνει, έτσι έβαλα και εγώ αυτό το στόχο να κάνω αυτό. Τώρα ο φίλος μου που έχει έρθει εδώ από τα παλιά με έδωσε μεγάλη χαρά. Με συγκίνησε για το έργο που κάνει. Ένα έργο που ο κόπος του είναι μέχρι τώρα που έβαλε το στόχο, το βέλος που λέμε εμείς οι Ινδιάνοι, τα φτερά, οι αϊκοί. Να κάνει κάτι στη ζωή του. Ξέρω θα το πετύχει. Ήρθε να με πει το γεγονός. Με έδειξε τη φωτογραφία του τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Το οποίο παλεύει άγρια, πολύ άγρια στη ζωή του να τα βγάλει πέρα, να φτιάξει αυτό το σκοπό που έχει να κάνει. Μου λέει για 4 χρόνια και θέλει άλλα 3. Δεν πειράζει, άλλα 3. Αλλά θα τελειώσει το έργο του, όπως και εγώ. 30 χρόνια του είχα στο μυαλό μου να κάνω αυτό το έργο. Για να έρθω στη φύση, να έρθω στην ηρεμία, να ησυχάσω. Να είμαι κοντά στο Θεό. Στη φύση, στην ηρεμία. Και να καλωσορίζω τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να με δουν και με αγαπάνε. Αυτό εύχομαι τώρα και στο φίλο μου το, που είναι όντως γιος μου περισσότερο. Στην ηλικία εύχομαι να πετύχει αυτό το σκοπό, να φιλοξενεί κόσμο στο χώρο του. 3 χρόνια ακόμη, 3, αλλά ο στόχος είναι στόχος και θα το πετύχει. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να πετυχαίνει το στόχο του. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Μια ευχή για την καινούργια χρονιά, Τζον. Να μην θυμόμαστε τα παλιά από τους παλιούς χρόνους, γιατί είναι καλά πράγματα που μας ευχαριστούν. Ας τα θυμόμαστε. Αλλά ό,τι περάσαμε από τα παλιά, να μην τα θυμόμαστε. Διότι είναι η φύση αδύνατη να γυρίσουν πίσω και να γίνουν καλά. Γι' αυτό μπροστά μας ο καινούργιος χρόνος
το 17 να δώσει χαρά στον κόσμο και ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα γίνονται. Χαρά, οικογένεια, πίστη, θρησκεία και ο αγώνας δικαιώνεται. Με την πίστη όλη αυτή τη χρονιά για όλο τον κόσμο να πηγαίνει καλά. Χρόνια σας πολλά. Αμήν. Από το Τζόνι και το Ινδιάνικο χωριό, το φτερωτό άλογο, όπως το λέμε εμείς, τα παιδιά του, γιατί είναι ο αρχηγός των Ινδιάνων, πιστεύουμε σε αυτά που πιστεύει. Καλή χρονιά, αισιοδοξία, δύναμη, ομόνοια, αγάπη και φως. Την αγάπη μου, Τζόνι. Και από το εξοκλήσι του Τζόνι στο Ινδιάνικο χωριό, προς τιμή του Πάτερ Παΐσιου, τον οποίο πιστεύουμε, τον θαυματουργό, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τζόνι που σήμερα με δέχτηκε στο χωριό του, στο Ινδιάνικο χωριό, και είναι μεγάλη μου τιμή που μετά από μια πολύ χριστιανική ταπεινή κουβέντα που κάναμε, φεύγω γεμάτος αισιοδοξία, δύναμη και πάνω απ' όλα φως. Από το Ινδιάνικο χωριό στο Λατοχώρι και πάντα με σεβασμό στα ιερά και στα Άγια και στον δάσκαλο, τον Τζόνι, σας εύχομαι μια πανέμορφη καλή χρονιά, γεμάτη αισιοδοξία, ομόνοια, αλληλεγγύη, αγάπη και φως. Αυτό το εξοκλήσι είναι μέσα στο Ινδιάνικο χωριό προς τιμή του Πάτερ Παΐσιου που παρουσιάστηκε ένα βράδυ στον ύπνο του, ενώ ήταν στο κρεβάτι του Πον, στον ύπνο του Τζόνι, και σήμερα ο Τζόνις πατάει στα πόδια του, γιατί πίστεψε. Καλή χρονιά να έχουμε.